Ξέραμε ότι ερχόμενοι εδώ στο Κάτω Χαλάνδη θα αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα στο χτίσιμο παιχνιδιού, στην οργάνωση. Άρα στο δικό μας αμυντικό κομμάτι πρέπει να ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Το κάναμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε δύο πολύ καλές κόντρες οργανωμένες και βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ στο 0-2. Αλλά η πείρα μας σαν άνθρωποι του ποδοσφαίρου δείχνουν ότι αυτό το σκορ είναι, όσο καλό φαίνεται, είναι και λίγο ύπουλο. Με ένα γκολ αντίπαλο μπορεί να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει τα ίσα στη νύχτα. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία στο 0-2 να γίνει 0-3, δεν έγινε. Και από εκεί και πέρα, όπως έχουμε ξαναπεί, το 0-2 είναι δύσκολο σκορ. Δεχτήκαμε δύο γκολ αποστημένες φάσεις. Συνεχίζουμε να αναρχηθούμε περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα. Εύχομαι στον αντίπαλο καλές γιορτές και καλή συνέχεια στο δόγο που εξαιρετικά κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έγινε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Εγώ αυτό χαίρομαι περισσότερο, ότι έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για τις δύο πλευρές. Πιστεύω ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο το χάρηκε. Τώρα το παιχνίδι είχε δύο πτυχές. Ήταν το πρώτο ημίχρονο που πραγματικά η Αργυρούπολη ήταν πολύ οργανωμένη στο γήπεδο σε αυτό που ζητούσε. Πήρε αυτό που ήθελε, μπήκε μπροστά 0-2 στο σκορ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί στο δεύτερο ημίχρονο βγάλουν τεράστια ψυχικά αποθέματα. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνανε και ειδικά με τον νεαρό της ηλικίας τους. Προσπαθήσανε πάρα πολύ, δικαιώθηκαν, ισοφαρίσαμε, αλλάξαμε και σχηματισμό ρισκάροντας πάρα πολύ. Όντως η Αργυρούπολη είχε μια φάση που θα μπορούσε να γίνει 0-3 το σκορ εκεί και να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Εγώ θέλω να πω καλή συνέχεια στην Αργυρούπολη και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά ο κόσμος που ήρθε να χάρει και αυτό το θέαμα που είδαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά.